Thank you.
Τσιάνος πήρε το όνομα Σκάλα Νόβα. Ποιο, σήμαινε η νέα σκάλα. Ουσταντασία. Το σημερινό της όνομα σημαίνει το νησί των πουλιών. Δεξιά το κτίριο που βλέπετε είναι ένα παλιό κτίριο το οποίο ήταν του 14ου αιώνα και ήταν το καραβάν Σαράι, το χάνι για τα καραβάνια παλιά. Σήμερα είναι ένα ξενοδοχείο που εδώ κατά τη θερινή σεζόν κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο διοργανώνονται μουσικές βραδιές με παραδοσιακούς χορούς, οριαντάλ και διάφορα τραγούδια από όλο τον κόσμο. Το Κουσάντασι έχει πληθυσμό 47.000 κατοίκους, οι οποίοι τριπλασιάζονται κατά τους θερινούς μήνες λόγω του αυξημένου τουρισμού που έχει κάθε χρόνο. Και ανήκει, είναι μια επαρχία του νομού Αηδηνίου. Μέχρι το 1960 ήταν μια απλώς γεωργική και αλλιευτική επαρχία που μέσα σε αυτά τα 48 χρόνια σιγά σιγά εξελίχθηκε ο τουρισμός και έχει φτάσει στη μορφή που βλέπετε και εσείς σήμερα. Εδώ όμως η μεγαλύτερη ανοικοδόμηση άρχισε πριν από 15 χρόνια. Τώρα βέβαια έχει καταντήσει σαν να είναι πια μια μεγάλη πόλη η οποία δυστυχώς έχει χάσει το παλιό παραδοσιακό της χρώμα. Μέσα στο Κουσάντασι υπάρχουν πολλά τουριστικά ξενοδοχεία, πανσιόν και τουριστικά χωριουδάκια τα οποία φιλοξενούν τους τουρίστες κατά τη θερινή σεζόν. Το λιμάνι του Κουσάντασι είναι και αυτό πολύ σημαντικό, δέχεται πάρα πολλά κρουαζερόπλοια τα οποία έρχονται από την Ελλάδα και από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την Ελλάδα έχουμε κάθε Τρίτη, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή ελληνικά κρουαζερόπλοια. Να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες πρώτα για το ευρώ. Το ευρώ κοστίζει 1,90 λίρες, αλλά δεν είσαστε υποχρεωμένοι να τα αλλάξετε, διότι οτιδήποτε θα δείτε εδώ πέρα και θέλετε να το πάρετε ή κάπου να φάτε και όλα είναι σε ευρώ. Ακόμη και ένα νεράκι αν πάρετε πάλι θα σας δώσουν ρέστα σε ευρώ. Γι' αυτό δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Αλλά σας είπα την αναλογία απλώς να ξέρετε τι είναι. Ένα περίπου προς δύο, 1,90. Έχουμε την ίδια ώρα με την Ελλάδα και γι' αυτό είναι το ίδιο, δηλαδή δεν αλλάζουμε την ώρα. Ακριβώς αριστερά περνάμε την Μαρίνα του Κουσάντασι, είναι μια από τις μεγάλες μαρίνες της Τουρκίας και χωράει έως 400 κότερα. Το δικό μου δεν το χωράει όμως. Είναι κανείς που να ξέρει έστω και λίγες τουρκικές λέξεις ανάμεσα σας και εσείς. Ο Ζανής, εδώ πίσω, ο Ζανής. Πώς κι άντες. Μήπω ξέρετε το ελικόπτερο πως σε λένε? Σούρτα φέρτα τενεκέ. Έλα! Αλήθεια, μπράβο σου Αυγή. Τώρα να ξέρετε κάνουμε έτσι λίγο χιούμορ. Πριν πάμε στην Έφεσο, εκεί θα έχουμε αρκετό ήλιο για να είμαστε και προετοιμασμένοι έτσι. Αλλά θα έχουμε μια ωραία ξενάγηση όλοι μαζί. Θα δείτε είναι πολύ ωραίος ο αρχαιολογικός χώρος. Γι' αυτό κάνουμε πρώτα ένα χιούμορ έτσι. Επίσης το σχολείο Τσογλάν Μαντρί. Και το ελικόπτερο. Το είπαμε. Όχι, το ελικόπτερο το είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, το ασανσέρ είπαμε. Σούρτα φέρτα τενεκέ. Το ελικόπτερο είναι Σαματά Κουνούπ.
Παρακαλώ. Να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες για την Τουρκία γενικά. Έχει 779.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση και πληθυσμό περίπου 70 εκατομμύρια. Η Τουρκία διαιρείται γεωγραφικώς σε 7 γεωγραφικά τμήματα. Το τμήμα που βρισκόμαστε εμείς εδώ, παρακαλώ αν κοιτάξετε εδώ το χάρτη, βρισκόμαστε εμείς εδώ ακριβώς, λέγεται όλη η περιοχή εδώ, λέγεται τμήμα του Αιγαίου. Ενώ η Κωνσταντινούπολη ψηλά που βρίσκεται βόρεια, λέγεται τμήμα του Μάρμαρα. Έτσι διαιρείται σε 7 γεωγραφικά τμήματα η Τουρκία. Έχει 81 νομούς. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο νομό Αιδινίου. Αλλά σε λίγα χιλιόμετρα θα αλλάξουμε νομό και θα μπούμε στο νομό της Σμύρνης. Διότι τα αρχεία της Εφέσου διοικητικά ανήκουν στο νομό της Σμύρνης. Η Τουρκία, η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας είναι η Κωνσταντινούπολη, η οποία έχει 12 εκατομμύρια πληθυσμό, όπως το γράφει, το λέει η απογραφή. Αλλά αν πάτε εκεί πέρα, οι ξεναγοί ίσως θα σας πούνε ότι είναι και 15 και 17 εκατομμύρια. Αλλά εγώ σας λέω την απογραφή, 12 εκατομμύρια. Δεύτερη ή μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας είναι η Άγκυρα, η οποία είναι και πρωτεύουσα και έχει 4,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Ενώ τρίτη είναι η Σμύρνη με 4 εκατομμύρια πληθυσμό. Οι αποστάσεις των τριών πόλεων από εδώ. 790 χιλιόμετρα είναι η απόσταση της Κωνσταντινούπολης. Είναι 10 ώρες από εδώ. 680 χιλιόμετρα είναι η Άγκυρα, η οποία είναι ανατολικά στο κέντρο. Ακριβώς εδώ βρίσκεται η Άγκυρα. Και η Σμύρνη είναι εδώ ακριβώς λίγο πιο πάνω, βόρεια, μόνο 100 χιλιόμετρα. Μία ώρα και ένα τέταρτο κάνουν τα λεωφορεία για να πάνε στη Σμύρνη. Είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτά τα έχουν κατασκευάσει εταιρείες. Είναι οι συνεταιρισμοί που ξέρουμε στην Ελλάδα. Εδώ αυτοί οι συνεταιρισμοί λέγονται cooperative. Τα πουλάνε ή τα νοικιάζουν. Ένα τέτοιο σπίτι, το οποίο είναι περίπου 100 ή 110 τετραγωνικά μέτρα, κοστίζει σε αγορά 70.000 ευρώ. Αυτή την τιμή, δηλαδή αυτό, πριν από 4 χρόνια βγήκε στην Τουρκία ο νόμος ότι μπορούν να αγοράσουν και οι αλλοδαποί ακίνητα. Και έχουμε στην πρώτη σειρά, όπως δείχνουν οι στατιστικές, τους Γερμανούς, οι οποίοι έχουν προτιμήσει την περιοχή της Ατάλειας. Είναι η Ατάλεια εδώ κάτω, είναι στη Μεσόγειο κάτω και είναι ένας πολύ μεγάλος νομός και μια ωραία πόλη, η οποία έχει πολλά υπερλούξ ξενοδοχεία. Και έχουν αγοράσει από εκεί πολλά ακίνητα οι Γερμανοί. Στη δεύτερη σειρά είναι οι Άγγλοι. Έχουν προτιμήσει την περιοχή του Κουσάντασι, εδώ, αρχίζοντας από εδώ οι Άγγλοι και οι Ιρλανδοί, πηγαίνουν μέχρι απέναντι από τη Ρόδο, μέχρι τη Μαρμαρίδα. Όλα τα παράλια από εδώ μέχρι τη Μαρμαρίδα έχουν γεμίσει με Άγγλους. Η τρίτη σειρά, οι στατιστικές δείχνουν ότι είναι οι Έλληνες, δεν είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάντως είναι οι Έλληνες και έχουν αρχίσει να αγοράζουν από τις περιοχές εδώ και από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Οι ιωνικές πόλεις ήταν η Πριίνη, η Μιούντα, η Μίλητος, η Έφεσος, η Λέβεδος, η Κλαζομενέ, η Ερυθρέα, η Φωκαία, η Κολοφόνα, η Τέος και στην ισιωτική πλευρά η Σάμος και η Χίος. Όλες αυτές οι 12 ιωνικές πόλεις συμμετείχαν στην Πανιώνια Ομοσπονδία που κάθε χρόνο έκαναν τις θρησκευτικές τους τελετές στο βωμό του Ελικόνιου Ποσειδώνα που βρισκόταν κοντά στην Πριίνη. Κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα ανεπτύχθηκε πολύ το εμπόριο των 12 ιωνικών πόλεων και έκαναν αποικίες που έφτασαν μέχρι τη θάλασσα του Μαρμαρά και μέχρι την Αίγυπτο. Εδώ έχουν γεννηθεί και έχουν ζήσει πολλοί αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ήταν ο Ηράκλητος, γνωστός για τη φράση του «Τα πάντα ρί» από την Έφεσο, ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο οποίος μπόρεσε και μέτρησε από πριν την έκλειψη του ηλίου που είχε γίνει ακριβώς το 580 π.Χ., ο Δίας ο Πρίνευς, ένας από τους 7 σοφούς, ο Υπόδαμος, γνωστός για την πολεοδομία του, ο οποίος είχε σχεδιάσει τους αρχαίους δρόμους της Πριίνης, της Μιλήτου, του Πειραιά και της Ρόδου, ο αρχαίος ιστορικός ο Ηρόδοτος από την Αλικαρνασσό και ο αρχαίος αρχιτέκτονας ο Σόστρατος από την Κνίδο, ο οποίος είχε σχεδιάσει το φάρο της Αλεξάνδρειας, το οποίο είχε γίνει και ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Επίσης, υπήρχαν 7 πόλεις οι οποίες συναγωνιζόντουσαν για την πατρίδα του Ομήρου, που μία από αυτές ήταν η Σμύρνη, όπως ήταν η Χίος και άλλες 5. Και πολλοί άλλοι βέβαια. Η Έφεσο
Κρέσος ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2000 π.Χ. αιώνα κοντά σε ένα πομό της θεάς Κυβέλης, η οποία λατρευόταν στην Ανατολή και ήταν η θεά της γονιμότητας. Η δεύτερη Έφεσος ιδρύθηκε τον 11ο π.Χ. αιώνα από τους Έλληνες Απίκους, οι οποίοι είχαν έρθει από την Ελλάδα, τους Ίωνες, και την είχαν ιδρύσει. Ο μύθος για την ίδρυση της δεύτερης Εφέσου ήταν αυτός. Ο γιος του βασιλιά Πόδρου της Αθήνας, ο Άντροκλος, οδηγούμενος από το μανδύο των Δελφών με ένα αγριογούρνο και ένα ψάρι, του είχαν πει εκεί που θα κυνηγήσει το αγριογούρνο και θα φάει το ψάρι θα ιδρύσει μία καινούρια πόλη. Οι δύο πρώτες πόλεις σήμερα δεν υπάρχουν. Εμείς επισκεφτόμαστε την τρίτη Έφεσο, η οποία ιδρύθηκε στην ελληνιστική εποχή από τον Λυσίμαχο, τον στρατηγό του Μέγα Αλέξανδρο. 3ος αιώνας π.Χ. Κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα άρχισαν να κατασκευάζουν τον αρχαϊκό ναό της Αρτέμιδος. Ο ναός αυτός είχε 155 μέτρα μήκος και 55 μέτρα πλάτος και ήταν δίπτερος ιωνικού ρυθμού. Ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος ναός όλου του αρχαϊκού κόσμου μετά από το Ηραίο της Σάμ. Κάηκε το 356 π.Χ. από κάποιον τρελό, ο οποίος λεγόταν Ηρόστρατος, ο οποίος θέλησε το όνομά του να ακουστεί στην ιστορία και πράγματι το κατόρθωσε. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος άρχισε την εκστρατεία του στην Ανατολή και πέρασε από αυτά τα μέρη, τότε ανοικοδομήθηκε ένας άλλος ναός στη θέση του προηγούμενου με τις ίδιες διαστάσεις και για την ίδια θεά, που αυτός ο ναός έγινε ο ελληνιστικός ναός της Αρτέμιδος, ο οποίος μετά έγινε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 263 μετά Χριστό ο ναός αυτός είχε λαιλατηθεί από τους Γότθους και το 381 μετά Χριστό, μετά το διάταγμα του Θεοδοσίου, έκλεισε και μετατράπηκε σε λατομείο. Όταν ανοικοδομούσαν την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, πήραν από δάρ και τα μάρμαρα, τα πήγαν εκεί για να βοηθήσουν την ανοικοδόμηση της Αγίας Σοφίας. Άλλα μάρμαρα σε εκείνη την εποχή χρησιμοποιήθηκαν και σε αυτή την περιοχή για διάφορα άλλα κτίρια και πάλι για να γίνει ανοικοδόμηση σε αυτά. Η Έφεσος έπαιξε... οι πρώτες όμως ολοκληρωμένες ανασκαφές στο ναό της Αρτέμιδος άρχισαν το 1864 από τους Άγγλους αρχαιολόγους, η ομάδα του Βουτ, οι οποίοι βρήκαν και τα πρώτα ευρήματα. Δυστυχώς τα πήραν όλα στο εξωτερικό. Σήμερα στη θέση του ναού δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο έναν αναστηλωμένο κείωνα μας έχουν αφήσει οι Άγγλοι, αλλά αν θέλετε να δείτε τα υπόλοιπα θα πρέπει να πάτε στο Βρετανικό Μουσείο της Αγγλίας. Ως συνήθως βέβαια. Γιατί δεν τα φέρνουν εδώ, τα βλέπουμε εδώ. Τα ζητάμε, αλλά δυστυχώς. Η Έφεσος έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στη χριστιανική εποχή, διότι εδώ έγινε η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, το 431 μετά Χριστό. Πόσο το είναι, καταρτήσει και εκεί που το ρόλο. Ελλάδο, Ελλάδο, τζάμπα βράμε, καπελάκι, καπελάκι. Καπελάκι, καπελάκι. Ιδρύθηκε στην ελληνιστική εποχή, κατοικήθηκε στην ελληνιστική, στη ρωμαϊκή και στη βυζάντινη εποχή έως της αρχάς του 7ου αιώνα μετά Χριστό. Ο λόγος που ερημώθηκε τότε ήταν επειδή είχαν αρχίσει να γίνονται προσκόσεις στον ποταμό Καϊστρό, άρχισε να φράζει το λιμάνι της Εφέσου και άρχισε την πόλη μετά να την απειλεί η Ελλονοσία. Αναγκαστικώς έφυγαν από εδώ οι κάτοικοι και μετακόμισαν γύρω από τη Βασιλική του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που εγώ καθώς ερχόμασταν προσπάθησα να σας τη δείξω. Εκείνο το σημείο είχε γίνει και η τέταρτη Έφεσος. Αν θυμόσαστε, το βιβλίο της κυρίας Διδό Σωτηρίου, «Τα ματωμένα χώματα», έγραφε η κυρία Διδό ότι το χωριό Κιρκιντζέ ήταν και η ορεινή Έφεσος. Άρα πήγαν σε δύο μέρη, στην ορεινή Έφεσο και στη βασιλική, γύρω από τη βασιλική του Αγίου Ιωάννη, στην τέταρτη Έφεσο. Η πόλη αυτή όταν πρώτα ιδρύθηκε είχε 20.000 κατοίκους και όταν επεκτάθηκε στη ρωμαϊκή εποχή οι κάτοικοι της έφτασαν τους 200.000. Οι πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές στον χώρο αυτό άρχισαν κατά το 1900 με τους Αυστριακούς αρχαιολόγους, οι οποίοι και σήμερα ακόμη τη συνεχίζουν. Δηλαδή όλα τα 108 χρόνια τη συνέχισαν αυτοί.
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει ανασκαφές και αναστηλώσεις μόνο στο 1/3 της πόλης. Τα 2/3 παραμένουν να είναι ακόμη χωμένα κάτω στο έδαφος. Όλα αυτά που βλέπετε και θα δούμε όλοι μαζί στη συνέχεια είναι από το 1/3 της πόλης. Και είναι όλα αναστηλωμένα με αυθεντικά ευρήματα τα περισσότερα, αλλά έχουν βοηθηθεί και με πρόσθετα ευρήματα. Ο χώρος που βλέπετε απέναντι, ο μεγάλος, ο ανοιχτός, ήταν η δημόσια αγορά της Εφέσου. Όλα τα δημόσια κτίρια ήταν τοποθετημένα μέσα σε αυτό το χώρο. Όσο για το κυκλικό που βλέπετε κάτω από το δέντρο, ήταν η μεγάλη δεξαμενή της Εφέσου. Το νερό στην Έφεσο ερχόταν από ένα υδραγωγείο, το οποίο βρισκόταν 3 χιλιόμετρα νοτίως από την Έφεσο, μαζευόταν εδώ το νερό και μέσα με πύλινους σωλήνες, που θα σας δείξω στη συνέχεια, πήγαινε σε όλη την Έφεσο. Ήταν κατατοπιστική και στην ίδρευση και στην αποχέτευση. Αυτά τα δύο λειτουργούσαν τέλεια σε εκείνη την εποχή, διότι όλα τα σπίτια που υπήρχαν εδώ στην Έφεσο, τα καταστήματά τους, λουτρά, δημόσιες τουαλέτες και κρίνες στους δρόμους, είχαν και την ίδρευση και την αποχέτευση τους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Φωτογραφίες, βίντεο, όλα επιτρέπονται. Το μόνο που απαγορεύεται στον αρχαιολογικό χώρο είναι το κάπνισμα. Λοιπόν, παρακαλώ, οι κλίνες σωλήνες αριστερά που βλέπετε είναι αυθεντικά κομμάτια και ήταν και την ίδρυψη. Έχουν βρεθεί στις ανασκαφές και είναι του 2ου αιώνα μετά Χριστό και ήταν για την ίδρυψη όλη αυτή. Η Έφεσος σε εκείνη την εποχή είχε 4 κυρίους οδούς. Αυτή ήταν η πρώτη, η οποία λεγόταν Ιερά Οδός και συνεχιζόταν μέχρι κάτω. Και όπως τη βλέπετε τώρα που είναι αναστηλωμένη, έτσι ήταν και σε εκείνη την εποχή στολισμένη. Δεξιά και αριστερά με τους σκίονες. Πίσω από τους σκίονες στα πλάγια υπήρχαν στοές, από πάνω δηλαδή σκεπασμένοι χώροι. Όσοι δεν ήθελαν να ενοχληθούν ούτε από τον ήλιο ούτε από τη βροχή, περνούσαν πλαγίως μέσα από τις στοές αυτές. Η Ιερά Οδός λοιπόν, η πρώτη οδός της Εφέσου. Θα περπατήσουμε και τους 4 οδούς μέχρι να τελειώσει η ξενάγηση. Όχι. Καθώς μένετε εδώ πέρα, μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακαλώ απέναντι τον Σταυρό, ο οποίος είναι καθαρά Βυζαντινός Σταυρός. Οι Βυζαντινοί σας είπαν ότι είχαν κατοικήσει σε αυτές τις περιοχές και για να ταυτίσουν τα σημεία όταν δικά τους, χάραζαν πάντα το σύμβολό τους, το Σταυρό δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, αν και το σημείο που βρισκόμαστε, αν και μοιάζει σαν ένα μικρό θεατράκι, δεν ήταν το θέατρό τους, αλλά ήταν το βουλευτήριο, η βουλή, ο τόπος συνεδριάσεως περισσότερο για πολιτικούς λόγους εδώ, αλλά μπορούσαν να έρθουν εδώ και να συζητήσουν και τα εμπορικά τους προβλήματα. Χώρος για συνεδρίαση. Έπαιρνε 1.200 άτομα σε εκείνη την εποχή και αποτελόταν από 2 διαζώματα. Το κάτω διάζωμα, το οποίο το βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι αναστηλωμένα το περισσότερο μέρος του με μάρμαρο αυθεντικό, ενώ στο απάνω διάζωμα έχουν γίνει τελείως οι πρόσθετες αναστηλώσεις. 2 μεγάλες σκάλες υπήρχαν στα πλάγια. Καθώς μέναμε, είδατε την πρώτη σκάλα. Καθώς θα βγαίνουμε, θα δείτε δεξιά τις άλλες σκάλες, οι οποίες αυτές οι σκάλες οδηγούσαν απάνω στο απάνω διάζωμα, βγαίνοντας μέσα από τις στοές που βλέπετε δεξιά και αριστερά. Οι χώροι, να ξέρετε,
βουλευτήρια ή οδεία, όταν συζητάμε για τέτοιους χώρους για την αρχαία εποχή, ήταν πάντα κλειστοί χώροι. Δηλαδή από πάνω είχαν σκεπή, ξύλινη σκεπή. Σήμερα γι' αυτό δεν τη βλέπουμε τη σκεπή, γιατί έχει τελείως καταστραφεί. Αλλά μπορούμε να το διαπιστώσουμε αυτό, ότι εξακριβώσουμε ότι ήταν κλειστός ο χώρος, ήταν σκεπασμένος από πάνω, διότι κοιτάζοντας κάτω την ορχήστρα, δεν βλέπετε κανένα αυλάκι, ώστε τα νερά της βρέχης που έτρεχα να ξεφεύγουν με ευκολία προς τα έξω. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ήταν σκεπασμένος. Όταν δεν το χρησιμοποιούσαν ως βουλή, το χρησιμοποιούσαν σαν οδείο για μουσικές παραστάσεις που δινόντουσαν σε εκείνη την εποχή. Όλες οι κερκίδες ήταν στολισμένες μέσα με σκαλιά και δεξιά και αριστερά από αυτά τα σκαλιά βλέπετε τα γλυπτά λεοντοπόδαρα, μαρμάρινα. Κοιτάξτε παρακαλώ, ένα μοναδικό έχει παραμείνει δυστυχώς, ενώ όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί. Η βουλή λοιπόν, το βουλευτήριο, η λέξη δυστυχώς πια βουλευτήριο έχει μείνει μόνο για την αρχαία εποχή. Αλλά σήμερα όλα αυτά τα μέρη στην εποχή μας, για όλο τον κόσμο, μία είναι η λέξη νομίζω. Ήταν μια ιωνική πόλη και ο περισσότερος ρυθμός που είχε χρησιμοποιηθεί τότε ήταν βέβαια ο ιωνικός. Οι Ρωμαίοι όταν είχαν εισχωρήσει στα εδάφια αυτά είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ από την ελληνική κληπτική και παίρνοντας τον ιωνικό ρυθμό και τον κορινθιακό, αυτά τα δύο τα ένωσαν και τα κατασκεύασαν σε ένα κοιονόκρανο. Τον ονομάζουμε σύνθετο ρυθμό. Θα το δούμε σε πολλά σημεία μέσα στην Έφεσο. Αλλά προς το παρόν το βλέπουμε στο βάθος, στην πλαγιά του λόφου. Παρακαλώ, τώρα θα ήθελα να σας δείξω την Εφέσια Άρτεμις. Ποια ήταν αυτή η θεά? Η θεά Άρτεμις, όπως την ξέρουμε εμείς στη μυθολογία, ήταν η θεά του κυνηγιού. Αλλά αυτή είχε λατρευτεί σε τρεις μορφές συνολικά. Η θεά του κυνηγιού, η θεά της σελήνης και η θεά της γονιμότητας. Αυτή που λατρεύτηκε ως κύρια θεά στην Έφεσο ήταν η θεά της γονιμότητας. Αυτό η πολύμαστος Άρτεμις. Κάθε μαστός συμβόλιζε τη γονιμότητα. Αυτή η θεά, όταν πρωτοειδρύθηκε η πόλη της Εφέσου, λεγόταν θεά Κυβέλη, η οποία ήταν η θεά της γονιμότητας. Στην αρχαϊκή εποχή και στην ελληνιστική πήρε την ονομασία Άρτεμις. Λατρεύτηκε εδώ, στη ρωμαϊκή εποχή η ίδια, με άλλο όνομα, με το όνομα Διάνα. Πάλι λατρεύτηκε στην Έφεσο. Αυτό το άγαλμα και άλλα δύο τέτοια αγάλματα, εκεί έγιναν οι ανασκαφές, εκεί που βλέπετε τους δωρικούς κύονες, και τα έβγαλαν από εκεί και τα εκθέτουν τώρα στο μουσείο που βρίσκεται μέσα στο Σελτσούκ. Αυτά όμως, αν τα παρατηρήσετε, είναι ρωμαϊκής εποχής. Ενώ όπως είπαμε εμείς στο λεωφορεία, τα ευρήματα του ναού της ελληνιστικής εποχής, πού είναι τώρα? Στο Βρετανικό Μουσείο της Αγγλίας. Το σημείο που πατάμε τώρα, εδώ κάτω, βλέπετε ένα λάκκο, κενό. Από κάτω από αυτό υπήρχε ένας αγωγός, ο οποίος συνεχιζόταν μέχρι το αρχαίο λιμάνι σε εκείνη την εποχή και ήταν το αποχετευτικό τους. Φανταστείτε, ίδρυυση σας είπα και αποχέτευση. Οι κύονες που βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το σημείο σε εκείνη την εποχή ήταν το Πριτανείο της Εφέσου, δηλαδή ο Δήμος, η τοπική διοίκηση, η Βουλή και το Δημαρχείο εδώ πέρα. Μέσα σε αυτό το χώρο υπήρχε η εστία φλόγα της πόλης. Ξέρετε ότι στην αρχαία εποχή κάθε αρχαία πόλη για να είναι αυτόνομη έπρεπε πάντα να έχει την εστία φλόγα της αναμένη. Διότι αν έσβηνε θα πει ότι η πόλη έχανε την αυτονομία της. Αυτή τη φλόγα εδώ την φύλαγαν οι ιερείς, οι οποίοι λεγόντουσαν κουρίτες σε εκείνη την εποχή. Και φύλαγαν την εστία φλόγα της Εφέσου. Οι κρίκοι που βλέπετε στο γάπεδο καθώς περνάτε θα τους δείτε εδώ πέρα, σε εκείνη την εποχή, στα όλα το γάπεδο της Εφέσου, σε κάποια σημεία υπήρχαν τέτοιοι κρίκοι και χρησιμεύαν για να ξεβγάζουν το μάρμαρο για να καθαρίζουν τους υπόνομους που έτρεχαν από κάτω. Φανταστείτε, ήταν σαν καπάκια. Αυτή είναι η Ιερά Οδός συνεχίζεται. Μάρμαρο, σε εκείνη την εποχή υπήρχαν πάρα πολλά, γιατί υπήρχαν πολλά λατομεία μαρμάρου γύρω από την Έφεσο
αλλά ο γρανίτης δεν υπήρχε εδώ. Τους είχαν μεταφέρει τους γρανίτες πιονές από την Αίγυπτο με αντάλλαγμα άλλων εμπορευμάτων. Παρακαλώ, αυτή τη στιγμή το 129 π.Χ. όταν για πρώτη φορά οι Ρωμαίοι είχαν εισχωρήσει σε αυτά τα εδάφη, άρχισαν να βάζουν πάρα πολλές βαριές φορολογίες στους Εφεσίους, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τις ανεχθούν και γι' αυτό είχαν επαναστατήσει. Δέχτηκαν τότε ως ελευθερωτή τον Μηθριδάτη τον Μόντιο, ο οποίος περνώντας από εδώ τους είχε ελευθερώσει. Σε εκείνο τον πόλεμο είχαν νικηθεί οι Ρωμαίοι, γι' αυτό ο δικτάτορας Σύλλας, ο στρατηγός ο Ρωμαίος, μετά πήρε εκδίκηση για τους συμπατριώτες του. Περνώντας από εδώ, κατέστρεψε τα πάντα και άρχισε να τους βάζει και βαριότερες φορολογίες. Ο εγγονός του Σύλλα, του δικτάτορα, ήταν ο Μέμιος, ο οποίος, κοιτάξτε αυτό το μνημείο που βλέπετε απέναντι, το είχε κατασκευάσει ο παππούς του, ένα νεκρικό μνημείο, γιατί ο Μέμιος σκοτώθηκε στον πόλεμο εκείνο και το είχε στολίσει με πολλά αγάλματα και ανάγλυφα. Αυτό που βλέπετε είναι τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό και το είχε στολίσει με αγάλματα. Αυτό που βλέπετε απέναντι, λίγο έτσι να το δείξω, είναι ένα ανάγλυφο το οποίο είναι αυθεντικό και μας δείχνει τη γνωστή μορφή για μας. Είναι η Νίκη η Πτερωτή, η οποία κρατάει στο δεξί της χέρι το πτερό, στο αριστερό το στεφάνι, για να στεφανώνει και να γράφει τους Ολυμπιονίκες. Το κομμάτι αυτό σας είπα ότι ήταν αυθεντικό και σε εκείνη την εποχή στόλιζε το αέτομα της φύλης που θα σας περάσω σε λίγο. Αυτό όμως που θέλω να σας δείξω απάνω στη Νίκη, κοιτάξτε, η πτύχωση του φορέματος της Νίκης, σήμερα αυτό το κομμάτι είναι η μάρκα Nike. Το σύμβολο Nike το έχει πάρει η Nike, Νίκη Nike. Και το σύμβολο είναι αυτό, παρακαλώ. Να το κοιτάξτε, το έχει ο κύριος εδώ. Σε λίγο, μόλις πάμε στην άλλη λεωφόρο, θα μπορέσω να σας διαβάσω ολοκληρωμένες επιγραφές πάλι στα ελληνικά. Αυτή είμαστε στο τέλος της Ιεράς Οδού, η πύλη που θα περάσουμε σε λίγο, σε εκείνη την εποχή λεγόταν η πύλη των Ηρακλειδών. Οι Ηρακλείδες είναι οι απόγονοι του Ηρακλή, ο οποίος φημίζεται για τη δύναμή του. Καθώς λοιπόν περνάτε κι εσείς, αν θέλετε, όταν φτάσετε μπροστά στις δύο στήλες, απλώστε τα χέρια σας στις δύο στήλες, ίσως θα αισθανθείτε τη δύναμη του Ηρακλή απάνω σας. Αυτή είναι η δεύτερη οδός της Εφέσου, λεγόταν σε εκείνη την εποχή οδός των Κουριτών. Οι Κουρίτες είπαμε ότι ήταν αυτοί που φύλαγαν την εστία φλόγα και ήταν μια εμπορική λεωφόρος, διότι εδώ μπορούσαν να μετακινηθούν οι άμαξες στη μέση του δρόμου, ενώ δεξιά και αριστερά ήταν τα πεζοδρόμια τους τότε, τα οποία από πάνω ήταν κλειστά με στοές, άνοιγαν οι στοές κατευθείαν στα εμπορικά καταστήματά τους. Δηλαδή μέχρι κάτω ήταν έτσι κατασκευασμένα. Στο ύψωμα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, βλέπετε με πολύ ευκολία κάτω τον πράσινο χώρο. Εκεί τότε ήταν το αρχαίο λιμάνι της Εφέσου. Φανταστείτε και τι ωραία θέα υπήρχε, κοιτάζοντας όλη την αρχαία θέα της, του λιμανιού σε εκείνη την εποχή. Παρακαλώ, εδώ θα ήθελα να σας διαβάσω μία επιγραφή γραμμένη στα ελληνικά, πολύ καθαρά. Κοιτάξτε, η Βουλή και ο Δήμος Αλέξανδρων, Αλεξάνδρου, Ιατρών
ετοίμησαν ίσως αυτό το άγαλμα να ανήκει σε έναν Αλέξανδρο και για να τον τιμήσουν είχαν κατασκευάσει το άγαλμά του. Όπως όλες οι βάσεις που βλέπετε κατά μήκος του δρόμου ήταν έτσι στολισμένες. Κάτω τιμητικές επιγραφές στα ελληνικά, απάνω αγάλματα, διάφορα αγάλματα εκείνης της εποχής. Είναι οι Ηρακλείδες, οι οποίες έχουν στα γόνατά τους τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια από την αρχή εποχή είναι τα σύμβολα της δύναμης. Πάντα τα βλέπουμε σε αρχαίες πύλες ή σε στόλισμα σε αρχαίους δρόμους. Εμείς μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι και οι αρχαίοι οδηγούσαν όπως και εμείς σήμερα, από δεξιά και όχι όπως οι Άγγλοι από αριστερά. Γιατί αν υποθέσουμε, από εδώ κατέβαιναν και από την άλλη ανέβαιναν. Από την άλλη πλευρά δεν βρέθηκε τίποτα, όπως μας έχουν πει οι αρχαιολόγοι. Επιγραφή γραμμένη στα ελληνικά, ολοκληρωμένη, γι' αυτό και μπορώ και τη διαβάζω και είναι και ευκολοδιάβαστη για μένα βέβαια. Εσείς ίσως και τις άλλες μπορείτε να τις διαβάσετε. Οι αυτοκράτοροι Νέρου, Τραγιανό, Κεσάρι, Αρίστο, Σεβαστό, Τερμανικό, Δακικό, νεοφόρος εφεσίων πόλης των προπύλων εκ των ιδίων κατασκεύασεν, γραμματεύοντας του Δήμου Τιβερίου Κλάβδιου Λουκιανού. Αυτό στόλιζε την προπύλη όπου έμπαιναν στην κρίνη του Τραγιανού που θα σας δείξω σε λίγο. Πάντα με κεφαλαία γράμματα γραμμένες οι λέξεις συνεχόμενες, χωρίς να έχουν κενό μεταξύ τους. Όσο για τόσο μεγάλα κομμάτια, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μονοκόμματο κομμάτι, πώς τα ανέβαζαν απάνω? Δεν υπήρχαν τότε οι γερανοί που έχουμε εμείς σήμερα, αλλά αυτοί είχαν τρία πολύ σημαντικά πράγματα. Πάρα πολλούς δούλους, τροχαλίες με σκοινιά και επιχωμάτωση έκαναν. Με τη βοήθεια, όταν τα τοποθετούσαν στο σημείο που ήθελαν, μετά ξαναφερούσαν το χώμα. Αλλά και τα τρία αυτά που σας είπα έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο. Και όχι όλη τη γη κάτω από τα πόδια του. Ή ο αρχαίος πλανητάρχης. Γιατί εμείς σήμερα όταν λέμε πλανητάρχης εννοούμε κάποιους άλλους. Ξέρετε από εδώ όταν πέρασε πριν από τον Μπους ο Κλίντον όταν ήταν πλανητάρχης. Πραγματικά πέρασε από την Έφεσο, του το έδειξαν και του είπαν ότι είναι ο αρχαίος πλανητάρχης, αλλά ξέρετε, αυτός λίγο στεναχωρέθηκε. Νόμιζε ότι ήταν ο μοναδικός στη γη, αλλά την έπαθε. Διότι είδε ότι πριν από αυτόν υπήρχαν οι αρχαίοι, αλλά και μετά από αυτόν θα υπήρχαν και πολλοί άλλοι. Κάτι τέτοιο πολιτική, παρακαλώ, δεν θέλουν να θυμούνται τα λόγια του Ηράκλειτου. Τα πάντα ρί και ουδέμενοι μας είχε πει ο αρχαίος φιλόσοφος. Έχουμε συζητήσει για κάποια άλλα πράγματα, αλλά εδώ πια τώρα συζητάμε για τις κατοικίες τους. Αυτοί που έμεναν εδώ ήταν οι πλούσιοι της Εφέσου σε εκείνη την εποχή, τα σπίτια των πλουσίων, και επειδή είχαν κατασκευαστεί στην πλαγιά του λόφου, πήραν την ονομασία τα σπίτια της πλαγιάς. Ήταν κατοικημένα από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστό. Και κάθε σπίτι πώς ήταν κατασκευασμένο? Κάθε σπίτι εξωτερικώς δεν είχε κανένα παράθυρο, γιατί στην αρχαία εποχή όλα τα σπίτια, οι κατοικίες ήταν έτσι κατασκευασμένες. Μία υπαίθρια αυλή υπήρχε μέσα, γύρω-γύρω ήταν τα δωμάτια τους, το δάπεδο ήταν στρωμένο με μοσαϊκό, ενώ στους τοίχους είχαν διάφορες στιχογραφίες. Μία ωραία νοπογραφία που βρέθηκε στις ανασκαφές εδώ, την πήραν και την έχουν τοποθετήσει τώρα στο Μουσείο της Εφέσου, δηλαδή εδώ στο Σελτσούκ. Τα πρώτα αυτά που βλέπετε εδώ, η πρώτη σειρά, ήταν τα καταστήματα των Εφεσίων. Οι πλούσιοι είχαν και το σπίτι τους, αλλά είχαν και τα καταστήματά τους από κάτω. Από πάνω, ο χώρος εδώ πάλι ήταν κλειστός με στοές, άνοιγαν οι στοές κατευθείαν στα εμπορικά καταστήματα των πλουσίων. Όσο για το δάπεδο, πολύ πλούσιο και αυτό όπως το βλέπετε και έχει μείνει σε πολύ καλή κατάσταση μέχρι την εποχή μας. Είναι από τον 5ο αιώνα μετά Χριστό, στη Βυζαντινή εποχή, κατασκευασμένο. Σε μήκος 50 μέτρα μέχρι κάτω και αποτελούσε το δάπεδο του πεζοδρομίου του. Thank you.
του Αδριανού. Αδριανός, είπαμε, και Τραγιανός, Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι οποίοι είχαν ζήσει τον 2ο αιώνα μετά Χριστό. Επειδή ήταν φιλέλληνες, είχαν κάνει και πολλές δωρεές σε αρχές ελληνικές πόλεις. Αυτός ο ναός είχε κατασκευαστεί στην εποχή του Αδριανού. Ήταν πρόσφυλλος. Όταν λέμε για ένα ναό πρόσφυλλο, εννοούμε τους τέσσερις κοιόνες που είναι μπροστά. Άλλοι κοιόνες δεν υπήρχαν. Μόνο οι τέσσερις κοιόνες μπροστά. Και απάνω στην αψίδα εικονίζεται η τύχη, φορτούνα, η οποία κοιτάζει έξω. Στα λατινικά φορτούνα. Ενώ στο εσωτερικό, στο κέντρο, βλέπετε την Μέδουσα, τη μορφή της Μέδουσας. Κοιτάξτε ακριβώς απέναντι. Η Μέδουσα, όπως τη θυμόμαστε από τη μυθολογία, ήταν αυτή που όταν την κοιτούσαν, μαρμάρωνε τα άτομα. Γι' αυτό την είχαν τοποθετήσει εδώ για να προστατεύει τον χώρο από το κακό. Ως προστασία την είχαν τοποθετήσει. Η ζωοφόρος που αρχινάει από την απέναντι πλευρά, συνεχίζεται δεξιά, δείχνει διάφορες παραστάσεις από την Έφεσο. Αλλά το κομμάτι που ενδιαφέρει εμάς είναι το πρώτο απέναντι. Εκεί, σε εκείνο το πρώτο απέναντι αριστερά, μπορείτε να δείτε την μυθική ίδρυση της δεύτερης Εφέσου, δηλαδή της Ιωνικής Εφέσου. Ο Άνδροκλος, σας είχα πει το μύθο, ο Άνδροκλος καβάλα στο άλογο, κυνηγάει το αγριογούρνο στην γωνία. Οι φίλοι του τον ακολουθούν. Αυτή είναι η μυθική ίδρυση της δεύτερης Εφέσου. Αυτές ήταν οι δημόσιες τουαλέτες της Εφέσου, οι οποίες είχαν κατασκευαστεί στην εποχή του Βεσπασιανού, γι' αυτό και πήραν την ονομασία Βεσπασιανές. Ο Βεσπασιανές, όταν τις είχε κατασκευάσει, τις είχε φορολογήσει. Δηλαδή, άρχισε να δέχεται χρήματα από το κοινό. Ο γιος του τον ρώτησε, πατέρα, είσαι τόσο πλούσιος, αλλά περιμένεις χρήματα και από τους πολίτες σου. Αυτός του έδωσε αυτή την έξυπνη απάντηση και του είπε ότι το χρήμα δεν έχει οσμή ούτε χρώμα. Ας έρχεται και από τις τουαλέτες. Αυτή η έξυπνη απάντηση έχει φτάσει μέχρι την εποχή μας. Κάπου 48 άτομα, ένας δίπλα στον άλλον, μόνο οι άνδρες μπορούσαν να καθίσουν χωρίς να έχουν κανένα κενό χώρισμα μεταξύ τους. Από πάνω ήταν ο κλειστός πάλι με σκεπή ο χώρος, έπαιρναν το μοναδικό άνοιγμα, ήταν το αίθριο εδώ, ήταν η πισίνα τους και έπαιρναν και το φως και τον αέρα από εδώ πέρα. Ενώ αυτό που καθόντουσαν ήταν όλο με μάρμαρο και από κάτω έτρεχε ένα νερό, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο βάθος και σήμερα μπορείτε να το δείτε, έτρεχε το νερό με συνέχεια με ροή, έπαιρνε όλες τις ακαθαρσίες, γι' αυτό και δεν μύριζε, ήταν το καζανάκι τους. Αλλά αυτό που έτρεχε μπροστά από το αυλάκι, κοιτάξτε αυτό που βλέπετε εδώ το μαρμάρινο, από εκεί αυτό το νερό, επειδή σε εκείνη την εποχή δεν υπήρχε χαρτί υγείας, το χρησιμοποιούσαν ως μπιτέ, να πλένονται και να καθαρίζονται. Thank you.
από τα ωραιότερα σημεία της Εφέσου, διότι αυτό που βλέπετε ήταν η βιβλιοθήκη του Κέλσου. Ξέρετε, σε εκείνη την εποχή υπήρχαν τρεις σημαντικές βιβλιοθήκες. Η μία ήταν της Αλεξάνδρειας, η δεύτερη της Περγάμου με τις Περγαμινές και αυτή εδώ η βιβλιοθήκη του Κέλσου με τους Πάπυρους. Αυτή η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε τον 1ο αιώνα μετά Χριστό από τον Ιούλιο Ακύλα προς τιμήν του πατέρα του Ιούλιο Κέλσο, ο οποίος ήταν διοικητής της Ασιατικής Επαρχίας της Ρώμης και την είχε ιδρύσει έτσι ώστε η πρόσωψή της να είναι διόροφη, όπως δηλαδή τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μία αναστήλωση η οποία έχει γίνει το 1973 και για να μπορέσουν να την αναστηλώσουν έχει χρησιμοποιηθεί 70% αυθεντικό υλικό, 30% πρόσθετο και την έχουν αναστηλώσει. Τα μεγάλα αγάλματα που βλέπετε στην πρόσωψη συμβολίζουν τις ιδιότητες του Κέλσου και γράφει κάτω από κάθε άγαλμα στα ελληνικά σοφία, αρετή, έννοια και επιστήμη. Τα αγάλματα αυτά όμως δεν ήταν τα αυθεντικά, γιατί οι Αυστριακοί όταν έκαναν τις ανασκαφές τα πήραν στη Βιέννη, μας έχουν αφήσει τα αντίγραφα, πάλι το ίδιο. Μέσα ο χώρος της αίθουσας της βιβλιοθήκης ήταν κατασκευασμένος πολύ ψηλά, έτσι μέχρι ψηλά, και γύρω-γύρω στις τρεις πλευρές του τοίχου ήταν κατασκευασμένα τα ξύλινα ράφια. Μέσα στα ξύλινα ράφια, τυλιγμένα σε ρολά, οι 12.000 πάπυροι. Πίσω από κάθε ράφι, μεταξύ του τοίχου, υπήρχε μισό μέτρο κενό για να διαπερνάει ο αέρας και να μην μου πιάσουν οι τόμοι. Ήταν το σύστημα προστασίας των τόμων από την υγρασία. Οι Γόθοι το 263 μετά Χριστό, όταν λαιλάτισαν τον ναό της Αρτέμιδος, οι ίδιοι τότε ήρθαν εδώ και έκαψαν τη βιβλιοθήκη. Δίπλα από τη βιβλιοθήκη, οι δύο κάμαρες που βλέπετε ήταν οι πύλοι που είχαν κατασκευάσει δύο απελευθερωμένοι δούλοι, ο Μαζαίος και ο Μηθριδάτης, και είχαν απάνω γράψει και τα ονόματά τους και στα ελληνικά και στα λατινικά. Η είσοδος του χώρου μέσα, ο χώρος, ήταν η μεγάλη αγορά, η εμπορική αγορά. Τετράπλευλη ελληνιστικής περίοδου, δηλαδή 3ος αιώνας π.Χ. Και την είχαν κατασκευάσει την εμπορική αγορά σε αυτό το σημείο για να μπορούν να μεταφέρουν με ευκολία τα εμπορεύματά τους από το αρχαίο λιμάνι που ήταν δίπλα. Απέναντι από τη βιβλιοθήκη, ο χώρος που βλέπετε ακριβώς εκεί μέσα ήταν ο οίκος ανοχής της Εφέσου. Απέναντι ήταν η απόλυση. Ξέρετε ότι και το αρχαιότερο επάγγελμα, το οποίο βέβαια ήταν οι εταίρες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ μορφωμένες και μπορούσαν να βοηθήσουν και πνευματικώς τους κυρίους σε εκείνη την εποχή. Μέσα σε αυτό το χώρο έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν κάποια χρυσά αντικείμενα, ίσως δώρα από τους κυρίους, τις κυρίες σε εκείνη την εποχή, και βρέθηκε και ένα μικρό αγαλματάκι του Πρίαπου. Πρίαπος είναι ο θεός του έρωτα. Πριαπισμός είναι η αρρώστια που γνωρίζουμε όλοι μας. Όσοι δεν ήθελαν να πάνε πανερά σε αυτό τον οίκο ανοχής, δήθεν πήγαιναν για γνώση στη βιβλιοθήκη, αλλά πάντα τους περίμενε η υπόγεια στο εδώ η πύλη του Αδριανού οδηγούσε στα σπίτια των πλουσίων. Απ' τη γωνία αρχινάει ένας άλλος ο δρόμος, μία άλλη οδός, οδός Μαρμάρου. Θα τη συνεχίσουμε μέχρι να φτάσουμε στο θέατρο. Λοιπόν, είσαστε στο ωραιότερο σημείο, δεν ξέρω αν έχετε βγάλει φωτογραφίες. Φωτογραφίστε λίγα έτσι, σας περιμένω 2 λεπτά να συνεχίσουμε προς το θέατρο. Thank you.
Γιατί ήταν επενδυσμένο με μάρμαρο. Είναι εδώ στο παρακαλώ. Νομίζω. Τώρα εδώ βλέπουμε μία διαφήμιση. Είναι, μπορώ να σας πω, και η πρώτη διαφήμιση του κόσμου, διότι μας διαφήμιζε δύο πράγματα. Κανονικά ήταν ένας σηματοδότης. Όσοι δεν ήξεραν ποια πορεία να πάρουν, ερχόντουσαν εδώ και αναλόγως αποφάσισαν που ήθελαν να πάνε στην πραγματικότητα. Έλεγε η αριστερή πατούσα ότι κάποιος που συνέχιζε συνέχεια στην αριστερή πλευρά, εκεί κάτω, δηλαδή εδώ αριστερά που δείχνει την καρδιά, ότι ο οίκος ανοχής ήταν αριστερά. Γιατί απέναντι από τον οίκο ανοχής, το τετράγωνο με τα μεγάλα, συμβόλιζε τη βιβλιοθήκη μπροστά με τα μεγάλα αγάλματα. Όσοι ήθελαν πήγαιναν δεξιά και διάλεγαν τη γνώση, αριστερά την απόλαυση. Ξέρετε όμως, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει στατιστικές και δεν ξέρουμε πόσοι τι είχαν διαλέξει περισσότερο. Θα αφήνω στη δική σας επιλογή. Τα μεγαλύτερα αρχαία θέατρα της αρχαίας εποχής, που αυτό το θέατρο που βλέπετε ήταν συγκεκριμένα το τρίτο μεγαλύτερο. Το πρώτο ήταν των Σιρακουσών, 40.000 θεατές. Το δεύτερο ήταν στο νομό Αρκαδία στην Πελοπόννησο, της Μεγαλόπολης, με 32.000 θεατές. Και το τρίτο αυτό της Εφέσου με 25.000 θεατές. Ξέρετε ότι στην αρχαία εποχή όλα τα θέατρα τα κατασκεύασαν στην πλαγιά του Λόφου με τέτοιο σχήμα και τέτοια κατέμφυση, πρώτα για να έχει την τέλεια ακουστική, αλλά για να έχει και την ωραία θέα. Και αυτό το θέατρο, αν το παρατηρήσετε, στη θέση που είχε ιδρυθεί, είχε την τέλεια ακουστική τότε, αλλά και είχε και την ωραία θέα του αρχαίου λιμανιού, γιατί ήταν ακριβώς μόνο 600 μέτρα απέναντι από το λιμάνι. Τότε, όταν φυσούσε η άβρα από το λιμάνι προς το θέατρο, χτυπούσε στις κερκίδες, σε οποίο ο ήχος μεταδιδόταν μέχρι το απάνω σημείο που μπορούσαν να είχαν την τέλεια ακουστική. Αυτό το θέατρο ιδρύθηκε στην ελληνιστική εποχή, στην εποχή του Λυσίμαχου, και επεκτάθηκε στη ρωμαϊκή εποχή, γι' αυτό και σήμερα το λέμε ελληνορωμαϊκό θέατρο. Το θέατρο αυτό στη ρωμαϊκή εποχή όταν επεκτάθηκε, επειδή οι Ρωμαίοι συνήθως τα θέατρα και τα στάδια τα είχαν χρησιμοποιήσει ως αρένες, μονομαχία με τα άγρια θηρία και τους δούλους, γι' αυτό και τότε υψώθηκε η πρόσωψη του θεάτρου περίπου 12 μέτρα για να προσαρμόζονται όλοι οι θεατές κάτω στην ορχήστρα όπου γινόντουσαν οι μονομαχίες τότε. Το θέατρο αυτό έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στη χριστιανική εποχή, διότι εδώ ο Απόστολος Παύλος έδαινε προς Εφεσίους επιστολή, αλλά χλεβάστηκε από το πλήθος, διότι ήταν ένας χρυσοχοός ο οποίος πουλούσε μικρά αγαλματάκια της Εφέσιας Άρτεμις. Δεν τον συνέφερε ο χριστιανισμός να εξαπλωθεί, γιατί ήταν και μεγάλος ειδωλολάτρης. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Ταρσό, έκανε στη ζωή του τρία πολύ μεγάλα ταξίδια για να διαδώσει τον χριστιανισμό, περνώντας από όλες τις πόλεις που ταξίδεψε. Και στην Έφεσο περίπου 3 χρόνια είχε μείνει σε εκείνη την εποχή. Σε αυτό το θέατρο μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλές συναυλίες. Έχουν έρθει η Τζοάν Μπέιση, η Νταϊάννα Ρόσο, ο Μίκης Θεοδωράκης, η Μαρία Παραντούρη, ο Μάνος Χαντζηδάκης, ο Ζουλφίλη Βανελή, ο Χούλιος Ιγκλέσιας και πολλοί άλλοι. Επίσης, τα 5 τελευταία χρόνια γίνονται και θεατρικές παραστάσεις. Είναι Νεφέλης του Αριστοφάνη, με τον, επίσης οι Δίπους επί Κολωνό, με το Βόγλι και το Φέρτη. Παίχτηκαν εδώ. Όλα αυτά γίνονται για το Φεστιβάλ της Σμύρνης, το οποίο το διοργανώνει ο Δήμος της Σμύρνης. Έχει μια πολύ καλή συνεργασία με το Ελληνικό Προξενείο, οι οποίοι καλούν κάθε χρόνο και ένα θίασο από την Ελλάδα. Πέρυσι δεν μπόρεσε, είχαμε την καινούργια ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος ο ίδιος δεν μπόρεσε λόγω της μεγάλης του ηλικίας να έλθει, αλλά ήρθε η κόρη του, η Μαργαρίτα, με τον εγγονό του, και η Ιρώ, η τραγουδίστρια, τραγούδησε σε αυτό το θέατρο. Πολύ γεμάτο ήταν όλο εκείνη τη διάρκεια και πολλοί Έλληνες είχαν έρθει, αλλά και πολλοί Τούρκοι παρακολούθησαν τη συναυλία. Φέτος το Φεστιβάλ της Σμύρνης έγινε, επειδή είναι κλειστό τώρα το θέατρο για παραστάσεις, γιατί γίνεται αναστήλωση σε αυτό, ο Μάριος Φραγκούλης τραγούδησε στην βιβλιοθήκη του Κέλσου με καρέκλες πλαστικές, έτσι ήταν πολύ ωραία, περίπου 500 άτομα ήμασταν. Το ελληνικό γκρουπ το είχα εγώ με μία άλλη συνάδελφο, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός παραβρέθηκε σε αυτή τη συναυλία, ήταν πάρα πολύ ωραία.
και περάσαμε πολύ ωραία. Για την συμφιλίωση των δύο λαών κάνουν κάθε χρόνο παραστάσεις εδώ πέρα που εμείς ευχόμαστε πάντα να είναι έτσι αιωνίως. Παρακαλώ, μπορείτε να το δείτε, ρίξτε μια ματιά, σας περιμένω εδώ. Γιατί τα σπάσαμε τα γάλματά των, γιατί τους διώξαμε από τους ναούς των, διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι Θεοί. Ο γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη, σένα οι ψυχές των εθυμούνται ακόμη. Σαν ξημερώνει πάνω σου πρωί αυγουστιάτικο, την ατμοσφαίρα σου περνάς φρίκος από τη ζωή των. Και κάποτε, εθέρια εφηβική μορφή, αόριστη, με διάβα γρήγορο, επάνω από τους λόφους σου περνά.